μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε τον αγαπητό συνάδελφο Μάσιμο Βίτη, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα επιλεγόμενα τοπογραφικά θέματα Θεσσαλονίκους 27 χρόνια μετά, λύσεις και προβλήματα. Αγαπητέ Μάσιμο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το σημαντικό συνέδριο και βέβαια λυπούμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι παρόν για λόγους δουλειάς. Το Αρχαιολογικό Μουσείο υπήρξε ο χώρος όπου κατά την δεκαετία του 1980 ο επισκέπτης μπορούσε να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης κατά την Ρωμαιοκρατία. Με την ευκαιρία της έκθεσης του 1985 για τα 2.300 χρόνια της ίδρυσης της πόλης, δημοσιεύτηκε και ο κατάλογος της έκθεσης από την Ιουλία Βοκοτοπούλου. Για μένα, τότε φοιτητής της αρχαιολογίας, που έπρεπε να συντάξω την εργασία αποφύτησης με θέματα την αρχαία πολεοδομία της Θεσσαλονίκης, η αίθουσα 4, που βλέπετε στην εικόνα, ήταν μεγάλης βοήθειας, λόγω του αρχαιολογικών χαρτών που υπήρχαν στα πανό. Με αφορμή την επέτειο για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια σύνθεση των νέων στοιχείων σχετικά με την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, μετά από 27 χρόνια από την δημοσίευση της διδακτορικής μου διατριβή, η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως τον Γαλέριο. Το θέμα είναι πολύ ευρύ και γι' αυτό θα συγκεντρωθώ μόνο σε μερικά ζητήματα. Από το 1996 έως τώρα η πόλη εμπλουτίστηκε με καινούρια ευρήματα και μεσολάβησαν σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές και ερευνητικά προγράμματα που αυξήσαν πολύ τις γνώσεις μας για την αρχαία πόλη. Σε αυτό τον χάρτη προσπάθησα να τα συμπεριλάβω. Οπωσδήποτε η ανασκαφή που διενεργήθηκε στο φόρουμ από το 1989 μέχρι το 2003 μας πλούτησε πολύ τις γνώσεις μας για αυτό το κέντρο της ρωμαϊκής πόλης με την ανακάλυψη του νομισματοπίου, την διερεύνηση των διάφορων φάσεων του Δίου, την αποκάλυψη του ταμπουλάριουμ και νότια από το ταμπουλάριουμ ένα μπάλνεουμ του 1ου αιώνα π.Χ. Ανασκάφηκε και η εμπορική οδός προς την οποία ανοιγόντουσαν τα μαγαζιά που ήταν ακριβώς μπροστά από το κρυπτοπόρτικους. Μία άλλη ανασκαφή που κατά τη γνώμη μου δεν δέχτηκε την σημασία που έπρεπε είναι η ανασκαφή που έγινε στην πλατεία Κυπρίων Αγωνιστών για να κατασκευαστεί ένα πάρκινγκ. Σε αυτή την ανασκαφή που ήταν πολύ πλούσια σαν στρωματογραφία εντοπίστηκε μία οικία με περιστήλιο 24x12 μέτρα που βάσει ένα στρωτήρα με τον σφράγισμα βασιλίσκος θεωρείται που μπορεί να ταυτιστεί με τον παλάτι της ελληνιστικής εποχής του 3ου αιώνα π.Χ. Αυτή την εικασία ενισχύεται και από την αναφορά του Διόδωρου του Σικελιώτη κατά μέσην την εξέδρα την εν το περιστήλιο κατά την αυλή. Εγώ πιστεύω επίσης ότι αυτό το κτίριο κατά την ρωμαϊκή εποχή πρέπει να ήταν το Quaestorium. Το Quaestorium το γνωρίζουμε από τον Κικέρον, από τον αναφέρει στο Προκνέο Πλάντσο. Ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση ότι αυτό το σημείο της πόλης έμεινε πάντα σαν διοικητικό κέντρο και ακόμα σήμερα βρίσκεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και ξέρουμε που στην περιοχή έπρεπε να ήταν και το παλάτι το Βυζαντινό και βέβαια και το τουρκικό διοικητήριο. Και το γαλεριανό συγκρότημα δέχτηκε από το 2007 μέχρι το 2013
μεγάλα έργα αναστήλωσης και πρόσβασης προς το κοινό και μάλιστα βραδεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Europa Nostra και η δημοσίευση έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δημοσιεύτηκαν όλα τα στοιχεία από τα αρχεία της εφορίας της Βυζαντινής και της Κλασικής. Και για το κοινό γίνανε αναπαραστάσεις και 3 διάστρεφτα μοντέλα. Τέλος, οι ανασκαφές βέβαια του μετρό με τους σταθμούς Αγία Σοφιά και Μπενιζέλο μας προσφέραν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στοιχείων. Ένα από αυτά, όσο αφορά την πολεοδομία της πόλης, είναι οι ανακαλύψεις που έγιναν στο σταθμό Αγίας Σοφίας, όπου η ανασκαφή έφτασε μέχρι τα ελληνιστικά στρώματα. Εδώ μπορέσαμε να ανασκάφτηκαν τα οδοστρώματα ενός δρόμου ελληνιστικής εποχής, που συμπίπτει, όπως βλέπετε, ακριβώς με το Decumanus Maximus της Ρωμαϊκής πόλης. Δηλαδή φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι κατά το υποδάμιο σχέδιο της πόλης πρέπει να ανέρχεται στην ελληνιστική εποχή και βέβαια ύστερα στην ρωμαϊκή και βυζαντινή παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Όσο αφορά το κέντρο της πόλης, την οποία ήταν διαχωρισμένο σε άντυρα, το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2018 για τις Μαγεμένες ήταν πολύ σημαντικό, επειδή δόθηκε, νομίζω, η σωστή σημασία σε αυτό το κτίριο που παραμένει πάντα προβληματικό, και προπαντός έχει τοποθετηθεί ακριβώς η θέση του, που είναι ανάμεσα στο φόρουμ και το Decumanus Maximus. Στο ίδιο χώρο, στην διασταύρωση μεταξύ των οδών Εγνατίας και Μετροπολίτου Γεναδίου, υπάρχει ένα κτίριο που αποτελείται από πεσούς με φυτική διακόσμηση, βάσης αττικού τύπου και φατνώματα που προέρχονται από ένα δημόσιο κτίριο του τέλους της Αδριάνιας εποχής, όπως απέδειξαν πρόσφατες μελέτες. Το κτίριο αυτό πρέπει να αποτελούσε τμήμα του αρχιτεκτονικού συνόλου των Μαγεμένων, επειδή η αρχιτεκτονική διακόσμηση χρονολογείται και στις δύο περιπτώσεις στην ίδια εποχή. Ωστόσο, οι διαστάσεις των πεσών της εξέδρας δεν επιτρέπουν την τοποθέτησή τους στην πρόσωψη των Λασινκαντάδας. Οι διαστάσεις των πεσών της εξέδρας, όπως αναπαραστάθηκαν, περίπου 7 μέτρα ύψος, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο δεύτερο όροφο μιας βασιλικής, όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει στην Βασίλικα Εμίλια της Ρώμης, όπου έχουμε πεσούς με φυτική διακόσμηση και στις 4 όψεις στο δεύτερο όροφο. Πιο συνηθισμένη είναι χρήση στο δεύτερο όροφο κιόνο, όπως παραδείγματος χάρη στην Βασίλικα Σεβριάνα της Μεγάλης Λέπτιδας, στην Βασίλικα Ούλπια στο Φόρο Τραγιάνο και στην Βασιλική της Μύρνης, όπου οι διαστάσεις του κτηρίου φαίνονται να μπορούν να είναι παρόμοιες με εκείνες της Βασιλικής της Θεσσαλονίκης. Στην τοποθέτηση της Βασιλικής, στην οποία θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί αυτοί οι πεσοί, μπορεί να συμβάλλει η πληροφορία που έχουμε από έναν βωμό ξαναχρησιμοποιημένο στα τείχη κοντά στην Καθεδρωτική Πύλη, που αρχικά βρισκόταν μπροστά από το κτίριο. Πρόκειται για την δωρεά του Τίτο Έλιο Γέμινο, 10.000 πτυχών ξυλίας για την κατασκευή ή αναστήλωση της στέγης της Βασιλικής, που χρονολογείται στα 205 μετά Χριστό. Πού θα μπορούσε να βρίσκεται αυτή η Βασιλική? Έχει προταθεί από την Στεφανίδου Τιβερίου, με βάση τη σύγκριση με τους Φιλίππους, ότι η Βασιλική θα μπορούσε να βρισκόταν στη δυτική πλευρά της πλατείας του Φόρουμ.
Με δυσκολία μπορούμε όμως να την τοποθετήσουμε σε αυτή την πλευρά της αγοράς, επειδή εδώ υπάρχουν κατοικίες πίσω από τη ΣΤΟΑ, οι αριθμοί 59 και 60 στον χάρτη. Και ο χώρος δεν φαίνεται να υπαρκεί για την εκαθίδρυση μιας μεγάλης βασιλικής, όπως θα ήταν αναμενόμενο για την πρωτεύουσα της προβίνκια Μακεδόνια, που κατά τον 3ο αιώνα είχε τιμηθεί και με τον τίτλο Μητρόπολης. Μένει σαν εναλλακτική θέση ο χώρος ανάμεσα στον οδόν Φιλίππου και Εγνατία, όπου βρισκόντουσαν και οι μαγεμένες, και ο χώρος θα επαρκούσε για την οικοδόμηση μιας βασιλικής των διαστάσεων όπως εκείνης της Μυρνής ή της Εφέσου. Εδώ σας παρουσιάζω δύο υποθετικές αναπαραστάσεις για να έχουμε μόνο μία ιδέα των διαστάσεων αυτού του είδους κτηρίου. Με τις ανασκαφές για την οικοδόμηση των σταθμών Βενιζέλου και Αγίας Σοφιάς γνωρίζουμε πολύ περισσότερο και την τοπογραφία της Βυζαντινής πόλης κατά μήκος της Μέσης Οδού, όπου αποκαλύφθηκαν τετράπυλα, πλατείες, αγορές, νυμφαία και μαγαζιά, που δεν θα αναλύσω εδώ για λόγους χρόνου. Ποια είναι τα ανοιχτά ζητήματα, κατατεμένα εκείνα τα πιο σημαντικά σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, την τοπογραφία και την ελληνιστική πόλη? Οπωσδήποτε ένα ερώτημα μεγάλο είναι το θέατρο. Πρέπει να οπωσδήποτε να εικάσουμε από την ελληνιστική εποχή υπήρχε θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν βρεθεί κατάλοιπα. Εγώ στη διδακτορική μου διατριβή είχα προτάσει μία θέση σαν υποθετική βέβαια στην Άνω Πόλη, βάσει τις καμπύλες της ορογραφίας και το πλέγμα, το δρόμο της τουρκοκρατίας. Ένα άλλο μένει προβληματική και η εντόπιση του ελληνιστικού λιμανιού, που ξέρουμε τουλάχιστον από την εποχή του Περσέα υπήρχε, που μερικοί τοποθετούν νότια του Γαλεριανού συγκροτήματος. Και αυτό εν μέρη γιατί κοντά σε αυτή την τοποθεσία βρεθήκανε μερικά ελληνιστικά κατάλοιπα που ταυτιστήκαν με ΣΤΟΑ. Άλλα ζητήματα που μένουν ανοιχτά είναι βέβαια και η θέση της ελληνιστικής αγοράς, επειδή από τη στιγμή που κάτω από το φόρουμ δεν εντοπίστηκε, και επίσης οι χώροι λατρείας. Επειδή εμείς γνωρίζουμε αρχαιολογικά μόνο το Σεραπείο, όμως πρέπει να φανταστούμε βέβαια θα υπήρχαν και άλλοι χώροι για την θρησκεία. Όσο αφορά την ρωμαϊκή εποχή θα παρουσιάσω μόνο δύο ζητήματα και αφορούν και τα δύο το Γαλεριανό συγκρότημα. Το ένα είναι αφορά ένα κυκλικό οικοδόμημα διαμέτρου 30 μέτρα περίπου σε όπους Cementitium που είναι στο τετράγωνο το μπλε, το οποίο εγώ πιστεύω μπορεί να ερμηνευτεί σαν μαυσολείο. Αν και ξέρουμε, βέβαια είναι το αυτοκρατορικό μαυσολείο που υπήρχε σε όλες τις στα παλάτια τα τετραρχικά που χτίζονται αυτή την εποχή, που όμως ξέρουμε από τις πηγές και από την αρχαιολογία ότι εδώ δεν τάφηκε ο Γαλέριος, επειδή τάφηκε στην Ρωμουλιάνα, τη σημερινή Γκαμίτζιγκρατ. Όσο αφαιρά ένα κτίριο που ανασκάφθηκε και μελετήθηκε από την Τζέννη και τον Γιώργο Βελένη, είναι ένα ελλειψιοειδή κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή που ταυτίστηκε με το θέατρο των Καλουμένων Στάδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κτίριο πρέπει να δεχτεί περαιτέρω έρευνα, γιατί υπάρχει και η δικιά μου υπόθεση που πρέπει βέβαια να δεχτεί ακόμα έρευνα, που θα μπορούσε να ήταν το αμφιθέατρο. Και κλείνοντας, θέλω εδώ να σας αναφέρω ένα project που γίνεται στη Ρώμη που αφορά τη χαρτογράφηση των αρχαίων, που είναι βέβαια με το σύστημα βέβαια GIS, που φαντάζομαι και
πια και στην Θεσσαλονίκη ο αρχαιολογικός χάρτης θα πρέπει να έχει περάσει σε αυτή την καινούρια τεχνολογία. Το όμως το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή ο χάρτης είναι open source, δηλαδή ο καθένας πολίτης ή ξένος μπορεί να τον ρωτήσει και έχει πρόσβαση στα τεκμήρια τα αρχαιολογικά. Νομίζω που κάτι τέτοιο θα ήταν για την πόλη και για τον πολίτη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο και γενικά για τους μελετητές ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Βίτη.